αλλά και για την ομάδα μας. Στη θέση του Γιώργου Μανούσου, με το νούμερο 32, ο Αμπτούρ Ραζάκ. Anticipato però, allora riparte il Calloni sulla destra a puntare Marcos Alonso, arriva a raddoppio anche Manuel Pascual. Pallone che però viene recuperato da Bakic, Borja Valero, Bernardeschi, parte Pascual, perso l'attimo, allora si riparte ancora da Marcos Alonso, anticipato però Alzas. Dentro Borja Valero, sul secondo, pallone che rimbalza, prova a tenerlo in campo Marcos Alonso. Ci riesce, si arrabbia tantissimo la retroguardia del Calloni con l'assistente. Εκτελεί καλό το φάουλ και η μπάλα περνά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Γρητικού που μάλλον έδειξε ότι ευνηδιάζεται. Στο 10 όλα αυτά, η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι, αποστημένη μάλιστα εκτέλεση φάουλ. Ο Θεοδόρος στέλνει λίγο την μπάλα από τη ρίζα της αριστερής καθέτου δοκού της εστίας του Γρητικού σε out. Ο Κρητικός, ο ίδιος ο goalkeeper έκανε το βολέ. Ο Αμπτούλ τώρα τρέχει και κερδίζει την μπάλα. Για να δούμε τον Αμπτούλ υπό την επιτήρηση του Καρατζά. Ο Αμπτούλ θα δώσει στον Γκουρούμα το 1-2 οι παίχτες του Αοσύρου. Σέντρα του Αμπτούλ στην περιοχή, απομακρύνουν. Για να δούμε τώρα τον Τζόρτζι, ο οποίος κάνει ένα άσχημο σουτ. Και μάλιστα η μπάλα βγαίνει πλάγιο out. Πάπε ανοίγει τον Αμπτούλ. Αμπτούλ περνάει τον Πάπιτσι, με δύο διαδοχές τρίπλες, γεμίζει εκεί ο Ρούσος με προβολή, παραχωρεί το κόρνερ. Μέτρα μετρήσεις, Αμπτούλ περνάει και κερδίζει και την κόντρα, κόβει, όμως να το γκολ από τον Λούσα, ο Δημήτρης ο Λούσας ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 μετά την εξαιρετική προσπάθεια του Αμπτούλ. 1-0, νωρίς η ομάδα της Σύρου άνοιξε το σκορ. Από τα αριστερά, για να δούμε Αμπτούλ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κόβει. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα της Σύρου από τον Λούσα. Ωραία, ο Λούσας βρίσκει τον Καρύμαλη. Καρύμαλης, για να δούμε την ενέργεια του Καρύμαλης. Μπαίνει μέσα, αποφεύγει τον ποδοσφαιριστή της Ανομεράς. Μια σέντα ωραία κεφαλιά. Να και ο Αμπτούλ το 2-0 στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια ωραία σέντρα από τον Καρύμαλη. Αμπτούλ σκαστή κεφαλιά 2-0 για την ομάδα της Σύρου. Να ο Αμπτούλ, να και το 3-0. Ο Νιγηριανός του ΑΟ Σύρου κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. 3-0 ο Αμπτούλ στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Ουσιαστικά καθαρίζει. Γεμίσει, προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι για τον Πρίτεζ. Λάθος εκεί από τον Μικονιάτη Αμπτούλ, ο οποίος θα φέρει την μπάλα. Καταπληκτικό σουτ και γκολ. Να λοιπόν η ομάδα της Σύρου με τον Αμπτούλ θα κάνει το 1-0 στο 17. Ο Αμπτούλ, ο οποίος θα πάρει την παλιά ύστερα από το λάθος του Μικονιάτη από τη σέντρα του Δημόπουλου, θα φέρει την μπάλα στο δεξί και με μια πολύ ωραία κίνηση θα θέλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Νίκου του Φόσκολου, γράφοντας το ΑΟ Σύρου αθλητική ενοσταίνη Τίνου 1-0 στο 17ο λεπτό. Τουλάχιστον άμεση ανάγκη για την επίτευξη περισσότερων τερμάτων. Από μακρύ ένα σούτ από τον Αμπτούλ και γκολ. Να λοιπόν που η ομάδα της Σύρου πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ με τον τελευταίο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής μεταξύ Στενή και Αοτίν θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εδώ ο Αμπτούλ θα περάσει όποιον βρει και θα κάνει το 6-1 στο 92.
Κουρούμα. Κουρούμα. Δεν θα κάνει κάτι και Βαβακούσης με πάσα εκεί θα δώσει τον Μπάπιτς στο 1-2 οι παίχτες του Αοσίρου. Η σέντρα του Βαβακούσης προς την περιοχή. Μια γυριστή κεφαλιά, το σουτ και γκολ από τον Αμπτούλ που ανοίγει το σκορ εδώ στο 14. Φίλες και φίλοι, ο Αοσίρου ανοίγει το σκορ και κάνει το 1-0 ο Αμπτούλ. Ο παίχτης που ήρθε με μεταγραφή από την Άνω Μερά είναι ο σκόρερ στο 14ο λεπτό και κάνει το ΑΟ Σύρου, Άγιαξ Σύρου 1-0. Η μπάλα πέρασε στην περιοχή. Ένα σουτ, η μπάλα στο δοκάρι, πολύ μεγάλη φάση. Το πρώτο σουτ ανήκει στον ΑΟΣ από τον Αμπτούλ, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ένα πολύ ωραίο δεξί σουτ. Η μπάλα θα βρει το οριζόντιο δοκάρι του Τσιάμαλου και έτσι η πρώτη μεγάλη φάση ανήκει στον ΑΟΣ Σύρου. Και τώρα Αμπτούλ, για να δούμε ο Αμπτούλ τι μπορεί να κάνει. Αμπτούλ με την μπάλα στο δεξί, το σουτ του Αμπτούλ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Τσιάμαλο. Δεν μπορεί να απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, μέσα στην περιοχή ο Πρίντεζης. Έδιωξε πόδι Αμπτούλ μέσα στην περιοχή για να δούμε. Αμπτούλ εκεί μάχεται, προσπαθεί να πάρει κάτι. Επιμένει όμως ο παίκτης του Αοσίρου. Αμπτούλ, πάρα πολύ ωραία κίνηση το σουτ, αλλά μια μεγάλη επέμβαση από τον Τσιάμαλο για μία ακόμη φορά. Ο Αμπτούλ, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής των επιθετών, ο οποίος δείχνει να, έχει ανεξάρτητες πηγές ενέργειας και να κάνει συνεχόμενες κούρσες από την αριστερή πλευρά. Πάντα Αμπτούλ με την μπάλα, το γέμισμα στην καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά του Πρίντεζη, ευκαιρία out. Πρίντεζη, παρόλα αυτά έκοψαν προσωρινά οι παίκτες του Ανδριακού, Πελεγρίνης για τον Αμπτούλ. Αμπτούλ πάντα την μπάλα με το σουτ, το λάθος και το γκολ. Έδιωξε ο Λαβουράκης. Μπρέσκα τώρα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out στην περιοχή. Αμπτούλ το γύρισμα. Out την μπάλα. Ο Αμπτούλ με τον Περιάλη να πιέζει. Αμπτούλ σουτ. Καλό σουτ. Καλό σουτ από τον Ας. Ο Παδάκης για τον Ραζάκ. Ωραίο, ο Σέγκητος θα σπάσει την μπάλα, ένα μακρινό σουτ. Ο Πρίντεζης και Παράβαλος δεν συνεργάστηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα να περάσει αυτή η φάση για τους γηπεδούχους. Το σουτ από μακριά, γκολ 1-0 από τον Ραμαβίλα. Ένα σουτ, ένα γκολ. Ο Κότσης θα γυρίσει, ωραία. Θα πάρει την προσπάθεια πάνω, θα μπει στην περιοχή, θα κόψει χαμηλά ο Ραζάκ, 2-0. Έτσι απλά λοιπόν ο Αοσίρου διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του Αμπτούλ Ραζάκ. Σε αυτήν την ωραία ατομική ενέργεια του. Ναι, ανυπομονησία των παικτών και το άγχος για το βαθμολογικό άγχος. Γίνεται το γέμισμα. Να ο Αμπτούλ κάνει τον γκολ με κεφαλιά απευθείας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σύρου ανοίγει το σκορ, κάνει το 0-1 με μια εκτέλεση. Ταξίδεψε η μπάλα πολύ ωραία από την εκτέλεση του Καρύμαλη. Ο Βουράκης Μουμπάραξ την πρώτη κεφαλιά με στόχο τον Αμπτούλ, θα τα καταφέρει να τον ευρύ. Πολύ γρήγορος ο Αμπτούλ, ευκαιρία εδώ για τον Αοσίρου να πετύχει ένα ακόμη γκολ και θα τα καταφέρει. Χατρίκ από τον Αμπτούλ στο 83. Αμπτούλ. Προσπαθεί ο Αμπτούλ και περνά, μπαίνει στην περιοχή.
Και με αυτοθυσία θα...